Τα γιορτινά της βάζει Κρήτη εν ώψη των Χριστουγέννων με τους εμπόρους να ποντάρουν στην αναθέρμανση της παγωμένης αγοράς. Ήδη τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο με την αγορά του Ηρακλείου να μπαίνει σε γιορτινούς ρυθμούς. Εμένα πάντα αυτές τις μέρες με επηρεάζει αυτό και μου φαίνονται όλα όμορφα. Τώρα ξεκίνησα, δεν έχω μπει σε πολλά μαγαζιά, αλλά ωραία είναι. Σας ανεβάσει η διάθεση έτσι στον αυτό. Εννοείται. Είναι ωραίο το κλίμα. Ο κόσμος είναι χαρούμενος, ευδιάθετος. Πέρα από την κρίση όμως έχει τα λεφτά, μοιράζει το μέρισμα. Τώρα περιμένει τον δώρο και να ζεσταθεί η αγορά. Η επιδότηση, αγάπη μου. Η επιδότηση. Η επιδότηση στα 22-23 μπαίνει, αλλά όσοι την παίρνουν την χαρούνε. Όπως εκτιμούν έμποροι και επαγγελματίες, ζεστό χρήμα θα εισρεύσει στα ταμεία τους από την ερχόμενη εβδομάδα με την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και του δώρου Χριστουγέννων. Τα γιορτινά τους έχουν βάλει αρκετές επιχειρήσεις του κέντρου, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα. Εννοείται, γίνεται να ψωνίσουμε. Για εσάς τι ψωνίσετε? Διάφορα. Από όλα μάλλον. Έχει κίνηση, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο κόσμος που κατεβαίνει, βλέπει αυτή την ομορφιά να πηγαίνει και προς τα κάτω. Ευελπιστούμε στα καλύτερα, περάσαμε 10 μήνες δύσκολα. Ευελπιστούμε στα καλύτερα από εδώ και πέρα, την υγεία μας να έχουμε εμείς και όλος ο κόσμος. Ελπίζω με τις μέρες να μαζευτεί και περισσότερος κόσμος. Να έχουν κίνηση και τα μαγαζιά. Ξεκίνησε και το εορταστικό ωράριο. Να ζεσταθεί και τα μαγαζιά να δουλέψουν και όλοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο καιρός θα μας κάνει την χάρη να κατέβει ο κόσμος κάτω, να μην βρέξει, να έχει καλές συνθήκες. Μετά τις 20 του Δεκέμβρη ελπίζουμε να φανεί η διαφορά των Χριστουγέννων και εκείνης που είχαμε άλλες χρονιές, παρόλο τις δυσκολίες των καιρών. Την ανάγκη στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων τονίζει ο Μανώλης Κουμαντάκης. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, στα νοικοκυριά, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού των ημερών προτρέπουν τον κόσμο να καλύψουν ανάγκες τους. Υπάρχουν προϊόντα πολύ ποιοτικά και πολύ καλές τιμές. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να επιτύχουμε τους στόχους και το 2019, τονίζει η Εύη Αποστολάκη, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα η οποία εκλέχθηκε πρόσφατα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι βασικοί είναι να μπορέσει να παραμείνει η εμπορική τάξη σε μια θέση που της αξίζει και της αρμόζει μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις και όλη αυτή την κρίση που έχουμε περάσει. Και πέρα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη φορολογία, το ασφαλιστικό, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, να μπορέσουμε και εμείς ως νησιώτες και εκπρόσωποι από τουριστικές περιοχές να συνδέσουμε με μεγαλύτερη επιτυχία τον τουρισμό και το εμπόριο σε όλη τη χώρα. Με φόντο τους στολισμούς αλλά και τα κόκκινα λουλούδια των Χριστουγέννων, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα προχωρήσει σε διάφορες εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του εορταστικού κλίματος.